έσκισαν ό,τι χαρτί και ανακοίνωση βρήκαν στα γραφεία του ΚΚΕ στο Ροδολίβος. Πρόκειται για ανακοινώσεις που έβαλαν άνθρωποι του κόμματος ανήμερα της πρωτοχρονιάς και ενημέρωναν για τη δράση. Το βράδυ της ίδιας μέρας, όπως λένε οι άνθρωποι του ΚΚΕ, άγνωστοι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή. Την ίδια μέρα το βράδυ, τα αντίστοιχα υλικά κατέβηκαν και σκίστηκαν. Μάλιστα δεν γίνεται πρώτη φορά, απλά αυτή τη φορά το φωτογραφίσαμε κιόλας για να δούμε αν θα το αφήσουν έστω και μια νύχτα το υλικό. Όπου αποδεικνύεται ότι αντιδρούν ακόμα και στην όψη της προπαγάνδας, της οπτικής που έχει το κάθε γραφείο σε κάθε χωριό και τον τρόπο που προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλους τους κατοίκους των χωριών για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχει το κόμμα μας στη Βουλή και όχι μόνο φυσικά, αλλά και μέσα στο κάθε χωριό, στους εργαζομένους. Στην ουσία είναι μια επικοινωνία τώρα που έχει το κόμμα με τους κατοίκους των χωριών και της ευρύτερης περιοχής, όπου θέλαμε όποιος κάτοικος του χωριού θα μπορούσε να περάσει, να διαβάσει, να ενημερωθεί. Και καταρχήν ήταν ακριβώς πάνω στα γραφεία, δεν ήταν έξω από το σπίτι κανενός. Η ανάρτηση του σχετικού υλικού έγινε σε όλους τους δήμους, αλλά δυστυχώς κάποιοι αντιδρούν ακόμα και στην όψη κάποιων πραγμάτων, αναφέρει η γραμματέας του ΚΚΕ Σερών. Το κόμμα πάντως με ανακοίνωσή του καταδικάζει την καταστροφή του υλικού και κάνει λόγο για φασιστοειδή στο Ροδολίβος. Το ΚΚΕ καταδικάζει το σκίσιμο των υλικών του στα γραφεία του Ροδολίβους από φασιστοειδή. Οι θρασίδηλοι που δουλεύουν μόνο στο σκοτάδι έχουν ενοχληθεί από τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ για τα προβλήματα των αγροτών και του λαού της περιοχής. Είναι φανερό πως έχουν στο στόχαστρο κάθε παρέμβαση που έχει στόχο τα μονοπόλια, τους μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, σαν γνήσια τέκνα του σάπιου συστήματος. Αποδεικνύουν στην πράξη πως ο αντικομουνισμός πάει χέρι-χέρι με την υπεράσπιση της εκμετάλλευσης της βαρβαρότητας. Ο λαός της περιοχής ξέρει καλά τι θα πει φασισμός. Έχει πλούσια ιστορία και πείρα από τη δράση των φασιστών. Ο λαός με την πάλη του θα τους βάλει στη θέση τους εκεί που τους αξίζει. Στο σκοτάδι και το βόθρο του συστήματος που υπηρετούν. Το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει ούτε λεπτό να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα του λαού μας, καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, ναι, τοποθετήσαμε ό,τι πρωτοβουλίες πήραμε σαν κόμμα όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις που βάλαμε για τους αγρότες, συγκεκριμένες τροπολογίες, την επερώτηση που κάναμε για το νοσοκομείο, όπως επίσης και στην Ευρωβουλή την ανάδειξη του θέματος του ΛΑΙΛΙΑ. Mm-hmm. Και αντίστοιχα το κάνουμε σε όλα τα γραφεία, σε όλους τους δήμους που έχουμε.